Λοιπόν, συνάδελφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Η σημερινή σύσκεψη αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για να δυναμώσει ο συντονισμός και η κοινή δράση ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συνδικάτων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συλλόγων και μαζικών φορέων, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων, των φοιτητών και των γυναικών. Επιδιώκουμε να πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας για ακόμη μια φορά στις 17 του Δεκέμβρη από εργατόκοσμο και κάθε λαϊκή οικογένεια που στενάζει από την ακρίβεια. Να στείλουμε πίσω τον λογαριασμό με μια μαζική μαχητική απάντηση ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που για ακόμη μια χρονιά προβλέπει νέες περικοπές σε υγεία, παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση, συνεχίζοντας την εγκληματική πολιτική ενάντια στη ζωή και τα δικαιώματά μας. Ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει νέα επιδρομή στο εισόδημα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, με επιβολή φόρων που ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια, αυξημένα δηλαδή σε σχέση με τη φετινή χρονιά, που τελειώνει σε λίγο, ενώ την ίδια στιγμή οι εφοπλιστάδες με τζίρους δισεκατομμυρίων και εκατομμύρια κέρδη καθαρά να πληρώνουν ψίχουλα και ταυτόχρονα να δίνονται απλόχερα στους επιχειρηματικούς ομίλους άλλα 14 δις ευρώ για τη στήριξη των επενδυτικών του σχεδίων. Σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό, μιλάμε για κανονικό στράγγισμα του εισοδήματός μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η άθλια κυβερνητική προπαγάνδα για καλύτερες μέρες που είναι μπροστά μας από τους ρυθμούς ανάπτυξης που διαφαίνονται για το 2023 έχει ήδη καταρριφθεί. Άλλωστε, η ανάπτυξη της οικονομίας αφορά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τη δικιά μας τσέπη. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από μια σειρά κλάδους, όπως τον τουρισμό, που οι μεγαλοξενοδόχοι κάθε χρόνο πανηγυρίζουν για τα ρεκόρ που πιάνουν. Και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι ακομαχούν από τα εξαντλητικά ωράρια, τη δουλειά 7 μέρες την εβδομάδα και με μισθούς που δεν αρκούν ούτε για τα βασικά. Άλλο βροντερό παράδειγμα, ο κλάδος της ενέργειας, με δισεκατομμύρια κάθε μήνα για τους παρόχους της ηλεκτρικής ενέργειας και ρεύματος, και τους εργαζόμενους να αδυνατούν ταυτόχρονα να πληρώσουν τους λογαριασμούς που έρχονται όλο και πιο φουσκωμένοι. Και την ίδια στιγμή, άλλο παράδειγμα, στις κατασκευές, η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα τεράστιο εργοτάξιο και όμως ο λαός να μην μπορεί να δώσει ούτε το ενίκιο που έχει εκφοξευτεί στο Θεό, να αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις για τα δάνεια και τα επιτόκια που έχουν πάρει τον ανήφορο και με τον μπαμπούλα πάντα τον πληστηριασμό και τον κατασχέσεως να σου αρπάζουν το σπίτι εννιά νυχτή και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Αυτό λέγεται για αυτούς ανάπτυξη, για όλους όσους βρέθηκαν στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας, το πόσα δηλαδή και από ποια τσέπη θα πληρώσει ο λαός, αν θα είναι η τσέπη αριστερή ή δεξιά, και πόσα περισσότερα θα κερδίσουν αυτοί οι λίγοι που έχουν πάρει εργολαβία το κδάρσιμο των λαϊκών οικοκυριών, τα κοράκια δηλαδή, οι τραπεζίτες και τα φαντς, οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι πάροχοι ενέργειας, οι ιδιώτες κλινικάρχες, οι κατασκευαστικοί όμιλοι και δεκάδες άλλοι τέτοιοι όμιλοι επιχειρηματικοί και εφοπλιστές. Απέναντι λοιπόν στους πάτσιδες αυτού του κόσμου που νόμιμα και με τη βούλα αρπάζουν τα σπίτια εργατών, το προηγούμενο διάστημα υψώθηκε τείχος αλληλεγγύης και αντίστασης. Η κινητοποίηση συνδικάτων και εργαζομένων έξω από το φάτσι του Βάλιου είναι που απέτρεψαν τους πληστηριασμούς δεκάδων λαϊκών κατοικιών. Η μαζική συγκέντρωση του ζωγράφου στο διαμέρισμα χαμηλοσυνταξιούχου που για μερικές χιλιάδες ευρώ μπήκαν τα κοράκια μέσα στη νύχτα, σπάζοντας μάλιστα την πόρτα με τη συνδρομή του κράτους και της αστυνομίας, ήταν που επέβαλε όμως η δική μας πάλι να παραμείνει συναδέλφισσα στο σπίτι της. Καθημερινά όλο και περισσότεροι έρχονται ή θα βρεθούν το επόμενο διάστημα στην ίδια θέση και είναι δικό μας χρέος να σταθούμε τα συνδικάτα δηλαδή στον πλευρό όλων αυτών των χιλιάδων εργαζομένων, να δημιουργηθούν επιτροπές σε κάθε σωματείο για να απευθύνονται οι συνάδελφοί μας και να γίνει πράξη το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Να καταργηθεί εδώ και τώρα το ιδιώνυμο που έφερε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αξιοποιεί βέβαια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, οδηγώντας τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων το Βάτσαμο το Συρίγο, γιατί έπραξε το αυτονόητο μαζί με άλλους συναδέλφους, να αποτρέψει δηλαδή πληστηριασμό πρώτης κατοικίας να το στέλνει σήμερα στα δικαστήρια. Είμαστε περήφανοι για τον συνάδελφό μας και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Καλούμε μάλιστα στη συγκέντρωση
στις 19 του Δεκέμβρη στην Ευελπίδων, την ημέρα που δικάζεται ο συνάδελφος ο Βάλσαμος. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και τις απολύσεις πρωτοπόρων εργατών και συνδικαλιστών, όπως πρόσφατα τη συναδέλφη σας Ελπίδας Νασκοπούλου, Προέδρου του Σωματείου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ο Βύρωνας, όπως προηγούμενα σε άλλους κλάδους, του Γραμματέα της Ομοσπονδίας στον τύπο Χαρτί, στη Μαλαματίνα και αλλού, είναι δεκάδες τα παραδείγματα. Είναι γελασμένοι ότι αν με αυτές τις πρακτικές πιστεύουν κράτος και εργοδότες ότι μπορούν να βάλουν φρένο στους αγώνες μας. Αντίθετα, μας πεισμώνουν και δίνουν το έναυσμα για τους επόμενους που έχουμε μπροστά μας. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ και καιρό σε μία μακρά προεκλογική περίοδο και όλοι αυτοί που πρωτοστάτησαν τα προηγούμενα χρόνια στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική, που δημιούργησαν τη σημερινή κατάσταση, τώρα επιδιώκουν ξανά να καλλιεργήσουν φρούδες ελπίδες ότι η λύση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από το κοινοβούλιο. Δημιουργούν συνεχώς αυταπάτες, προσπαθώντας να εκλογήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή, ώστε να μην διεκδικούν εργαζόμενοι, να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα και να περιμένουν το Μεσσία που θα δώσει δίκαιες λύσεις, όπως λένε, για όλους και για μας και για τα αφεντικά. Έχουμε όμως πλέον χορτάσει από σωτήρες. Η υπομονή μιας μεγάλης μάζας εργαζομένων έχει εξαντληθεί και έχει μετατραπεί σε αυτό που λέμε οργή και αγανάκτηση. Πρέπει όμως και αυτή να κατατεθεί στον οργανωμένο αγώνα και να γίνει χύμαρος διεκδίκησης για όλα όσα έχουμε ανάγκη εμείς και οι οικογένειές μας σήμερα. Αυτό ακριβώς ήταν και το μήνυμα της μεγάλης απεργίας στις 9 του Νοέμβρη, που ήταν από τις πιο μαζικές των τελευταίων ετών, με χιλιάδες εργαζόμενους πανελλαδικά να συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις και ακόμη περισσότερους να νεκρώνουν εκατοντάδες χώρους δουλειάς. Είναι χαρακτηριστικό πως στις κατασκευές η απεργία ήταν στο 100% στα μεγάλα εργοτάξια και 95% στη συμβατική οικοδομή. Το λιμάνι του Πειραιά νέκρωσε από άκρη σ' άκρη. Στους εκπαιδευτικούς τα περισσότερα σχολεία δεν λειτουργήσαν. Στα δημόσια νοσοκομεία που πολλά λειτουργήσαν με προσωπικό ασφαλείας. Στη βιομηχανία δεκάδες εργοστάσια παρέμειναν κλειστά, ενώ αυξημένη ήταν κατά πολύ και συμμετοχή σε κλάδους όπως τηλεπικοινωνίες, στον επιστημισμό, τουρισμό, στο χρηματοπιστωτικό, στους καλλιτέχνες, στους ΟΤΑ, αλλά και αλλού. Σε κρίσιμους χώρους όπως οι αστικές συγκοινωνίες υπήρξε καθολική συμμετοχή και ενώ πριν υπήρχε προκηρυγμένη στάση εργασίας στα λεωφορεία, ήδη δηλαδή προηγούμενα, μία εβδομάδα πριν η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είχε ήδη δηλώσει απεργία. Και όταν αυτές οι στάσεις εργασίας βγήκαν μία μέρα πριν παράνομες, από τα δικαστήρια βέβαια, τα σωματεία τους δεν πειθάρχησαν στον άθλιο νόμο Χατζηδάκη και κήρυξαν 24ωρη απεργία, με καθολική βέβαια συμμετοχή. Η 9η του Νοέμβρη έστειλε χειρό μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα. Ανέδειξε ότι οι εργαζόμενοι δεν συμβιβάζονται με τη βαριχημονιά και τη φτώχεια που προετοιμάζουν μεθοδικά και προσεκτικά οι εργοδότες και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν τρώμε όμως κουτόχορτο για να τσιμπήσουμε στην άθλια προπαγάνδα που συγκοντάλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η λύση για μας είναι τα διάφορα pass και voucher ή τα καλάθια του νοικοκυριού για να ξεσοκάρουν τα σούπερ μάρκετ ή την ξεφτύλα αυτού που ονομάστηκε τώρα καλάθι του Άι Βασίλη. Προφανώς και δεν πιστεύει κανένας μας εδώ στον Άι Βασίλη, ούτε είμαστε μωρά παιδιά, ούτε και το ψυγείο μας γεμίζει επειδή συγκρατούνται και πάλι ψηλά συγκρατούνται οι τιμές σε προϊόντα ετικέτας, ούτε το σπίτι μας ζεσταίνεται αν δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο και αν δεν έχεις να πληρώσεις βέβαια το ρεύμα. Η πείρα από παλαιότερους αλλά και τους πιο πρόσφατους αγώνες φέρνει στην επιφάνεια αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει πολλοί από εμάς εδώ μέσα και πρέπει όμως να φτάσει παντού, ότι δεν χωράει καμιά αναμονή και ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική, σε όλους αυτούς που υπόσχονται προεκλογικά λύσεις στα προβλήματά μας και κάθε φορά μας φορτώνουν με επιπλέον βάρη στην καμπούρα. Τους ζήσαμε και έχουμε ήδη πληρώσει πολλά το προηγούμενο διάστημα και δεν πρόκειται να πληρώσουμε ξανά. Ήδη μια σειρά κλάδι, αμέσως μετά τις 9 Νοέμβρη και τη μεγαλειώδη απεργία, βρέθηκαν ξανά στον δρόμο με πρώτους υγειονομικούς που άμεσα απάντησαν στον νόμο της κυβέρνησης για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που ουσιαστικά τι κάνει, κλείνει την πόρτα της δωρεάν υγείας και της πρόσβασης στα νοσοκομεία
για τη μεγάλη μάζα του λαού και θεσμοθετεί την υγεία ανάλογα με την τσέπη του καθενός ασθενή. Και αν βέβαια έχει για να πληρώσει. Προβλέπει δηλαδή την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ και την είσοδο των ιδιωτών γιατρών με συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Είναι η φυσική συνέχεια όλων των νόμων που έχουν προωθηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, υποβαθμίζοντας συνεχώς τις παροχές υγείας και περίθαλψης για το λαό, μετατρέποντάς την σε ολοένα και πιο εμπορευματοποιημένο προϊόν και προνόμιο για τους λίγους που θα έχουν να δώσουν για την υγεία τους και την ίδια ώρα μάλιστα που οι ιδιώτες κλινικάρχες συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Η αντίθεση των υγειονομικών σε αυτό το έκτρωμα ήταν καθολική και είναι καθολική, όπως και κάθε εργαζόμενο. Γι' αυτό και στις 14 Δεκέμβρη απαντάνε με νέα απεργία και κινητοποίηση, απαιτώντας να πάρθει πίσω ο πρόσφατος άθλιος νόμος και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης των δημοσίων νοσοκομείων. Σε 48 ώρες επίσης απεργία, στις 14 και 15 Δεκέμβρη, προχωρούν εκ νέου και οι εργαζόμενοι στα ρημουλκά, ενώ και η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών προχωρά την ίδια ημέρα σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 14 του Δεκέμβρη στο ΣΕΒ, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στις 15 του Δεκέμβρη τη Σκυτάλη παίρνουν εκπαιδευτικοί, διεκδικώντας εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς, αλλά και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου σχολείου με επαρκή χρηματοδότηση για κτίρια σύγχρονα και ασφαλή. Συνάδελφε, ο τραγικός θάνατος του μαθητή δημοτικού στις Σέρες, αλλά και ο τραυματισμός άλλων δύο παιδιών, έφερε στην επικαιρότητα αυτό για το οποίο φωνάζουμε χρόνια, ότι τα κτίρια είναι σαπάκια, στη μεγάλη τους βέβαια πλειοψηφία, και η χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους εξαντλείται κυρίως στο να πέσει ένα μπογιάτισμα τα καλοκαίρια. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η δικαιοδοσία για τα σχολικά κτίρια πέρασε στους Δήμους και τις σχολικές επιτροπές, με αποτέλεσμα την ολοένα και συνεχόμενη υποχρηματοδότησή τους. Εδώ και τώρα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και έλεγχο όλων των σχολικών υποδομών, αλλά και για την ανέγερση νέων με αποκλειστική και μόνη ευθύνη του κράτους. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, πίσω από κάθε πρόβλημα η αιτία είναι ακριβώς η ίδια. Η δίψα που υπάρχει για περισσότερα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτή που σπρώχνει στη φτώχεια τους λαούς, που φέρνει τη συνεχόμενη ακρίβεια, που αρπάζει τα σπίτια των εργατών αξιοποιώντας τα μετά για νέες business, που σέρνει στα δικαστήρια αγωνιστές και ανοίγει βέβαια νέα πεδία κερδοφορίας σε δεκάδους κλάδους, ιδιωτικοποιώντας βέβαια και την υγεία, την παιδεία και χρησιμοποιώντας αυτή την κατεύθυνση και την καταστολή απέναντι σε όσους παλεύουν για το δίκιο τους. Θέλουμε και από τη σημερινή μας σύσκεψη να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με το 16χρονο που δέχθηκε ευθεία βολή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του γιατί τόλμησε να μην πληρώσει το τεράστιο ποσό των 20 ευρώ βενζίνης. Κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν θα ανεχτούμε καμιά συγκάλυψη και δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους κρατική βία και καταστολή η οποία βασίζεται στη διάκριση απέναντι σε μία μερίδα συνανθρώπων μας. Πολύ περισσότερο που το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί και νέα ένταση της κρατικής καταστολής για την υπεράσπιση της αντιλαϊκής πολιτικής τους απέναντι στον εχθρό λαό. Τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει που να τρομάξει τον λαό μας όταν αυτός θα οργανώνεται και θα σφυρώνεται διεκδικώντας το δίκιο του. Μέσα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες, όμως υπάρχει πραγματική ελπίδα. Υπάρχει δική μας αγωνιστική δράση. Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης που όλο και δυναμώνει για να μην ξεπαγιάσει κανείς αυτό το χειμώνα, για να μην κοπεί το ρεύμα σε καμία οικογένεια ενάντια στους πληστηριασμούς και για όλα όσα προείπαμε για δημόσιο δωρεά σύστημα υγείας και παιδείας, για αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα, για συλλογικές συμβάσεις για όλους. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση πρέπει όλο και περισσότεροι κλάδοι να σηκώσουμε τον καυγά με την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της, να εκφραστεί πολύμορφα η αλληλεγγύη και στήριξη κάθε αγώνα που πραγματοποιείται για να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για νέο απεργιακό ξεσηκωμό.
Μόνο η δικιά μας ενεργητική παρέμβαση μέσα και έξω από χώρους δουλειάς μπορεί να επιφέρει την πραγματική ανακούφιση του εργαζόμενου λαού. Ένα κίνημα αντεπίθεσης σε σύγκρουση με τη μεγαλοεργοδοσία και τις κυβερνήσεις της που θα ενώνει όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης με σωματεία που υπερασπίζονται τις ζωντανές συλλογικές διαδικασίες που κάθε φορά θα κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω για να γίνονται πράξη οι δίκαιες διεκδικήσεις μας και να ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για σύγχρονους όρους εργασίας και δικαιωμάτων, όπως προκύπτει και από τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης σε όλους τους κλάδους. Και όταν λέμε σύγχρονα δικαιώματα, προφανώς δεν εννοούμε αυτά που ανέφερε και βρίσκεται σήμερα στις φυλακές τελικά η Καϊλή και οποιαδήποτε άλλη Καϊλή. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, συνάδελφοι, της απεργίας 9 του Νοέμβρη ήταν η κοινή μας δράση του εργατικού κινήματος με τους αυτοαποσχολούμενους, με τους συλλόγους φοιτητών και γυναικών, αλλά και με άλλους μαζικούς φορείς του αθλητισμού και του πολιτισμού, που μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, καθώς όλοι πληγόμαστε από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, βράζουμε όπως λέμε στο ίδιο καζάνι. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση θέλουμε να συμβάλλει και σημερινή σύσκεψη, να ενισχυθεί κι άλλο η κοινή δράση και συμπόρευση των σωματείων μας και εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και όλων των άλλων αυτοαποσχολούμενων και άλλων φορέων. Το συλλαλητήριο στις 17 Δεκέμβρη είναι συνέχεια αυτής της απεργίας στις 9 του Νοέμβρη και επιδιώκουμε να είναι ακόμη ένα βήμα για την παραπέρα κλιμάκωση με νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία μέσα στο Γενάρη, διεκδικώντας 825 ευρώ κατώτερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα και αυξήσεις 20% στο δημόσιο τομέα. Συλλογικές συμβάσεις για όλους και αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Καταβολή άμεσα του δώρου Χριστουγέννου σε μισθωτούς και συνταξιούχους και επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης. Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατείας κατανάλωσης και κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη. Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο. Διαγραφή των χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Επιδότηση ενοικίου για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους φοιτητές και τις μικρές επιχειρήσεις και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης για όσους δεν το παίρνουν. Κατάργηση του ΕΜΦΕ για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τους επαγγελματίες. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί. Διαγραφή των χρεών και των τόκων σε τράπεζες και φορεία. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποφασιστικότητα και ορμή για να σημάνει ξεσηκωμός παντού για να βουλιάξει το Σύνταγμα αυτό το Σάββατο στις 17 του Δεκέμβρη, απορρίπτοντας τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό και να γίνει ένα μεγάλο ποτάμι διεκδίκησης η οργή του λαού μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέους πιο μαζικούς και μαχητικούς αγώνες το επόμενο διάστημα σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά και εδώ στην Αττική, αλλά και πανελλαδικά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.